Καλημερίζω τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Πώς είστε, κύριε Βρυσαλή? Καλή σας μέρα, κύριε Οδηγράκη. Σας και στους ακροατές σας, στον χώρο εργασίας μου είμαι, ακριβώς παλεύοντας, αν θέλετε, τα προβλήματα που υπάρχουν και της υγείας των ασθενών και τα γενικότερα προβλήματα. Ούτως ή άλλως, πάντα θα παλεύετε μέσα στον χώρο της υγείας, δεν το συζητάμε αυτό. Πρόσφατα μιλήσατε για την κατάσταση στην παιδοψυχιατρική κλινική στο Πανεπιστημιακό, λέγοντας ότι πραγματικά είναι μια κατάσταση που έχει φτάσει στο απροχώρητο. Συνεχίζουν έτσι να είναι τα πράγματα? Κύριε Δουγκεράκη, εξ αρχής αυτή η κλινική είχε ξεκινήσει με πάρα πολλά προβλήματα μέσω από ευρωπαϊκά προγράμματα που είχαν ημερομηνία λήξης, με υποστελεχωμένο προσωπικό, με προσωπικό που αν θέλετε είναι με συμβάσεις και ταυτόχρονα χωροταξικά με πάρα πολλά προβλήματα. Τις τελευταίες μέρες είχαν νοσηλευτεί παιδιά σε αριθμό που δεν μπορούσαν, αν θέλετε, να λειτουργήσουν μέσα σε αυτή την κλινική, με αποτέλεσμα να είχαν μεταφερθεί παιδιά παιδοψυχιατρικά στην παιδιατρική κλινική. Έχουν πάρθει χώροι από τη συγκεκριμένη κλινική που είναι περιορισμένων τετραγωνικών και είχαν δοθεί σε ιατρία, με αποτέλεσμα πλέον η κλινική αυτή να ουσιαστικά να είναι πάρα πολύ μικρός ο χώρος που θα πρέπει να περιθάπτει τέτοιου είδους παιδιά, και βεβαίως χώροι που θα έπρεπε να είναι και μεγάλοι και ακριβώς με τέτοιο προσωπικό, ώστε να μπορεί και τα παιδιά που νοσούν να μπορούν να κάνουν τον περίπατό τους εκτός του χώρου της κλινικής και εκτός του νοσοκομείου. Αυτό το αποτέλεσμα το είχαμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές και βεβαίως λειτουργεί αυτή η κλινική χάρη στην προσπάθεια των εργαζομένων, των υγειονομικών της κλινικής και του σωματείου μας, που έχει παραμείνει η μοναδική παιδοψυχιατρική δημόσια κλινική σε όλη την Νότια Ελλάδα. Η πολιτεία θα πρέπει να σκύψει πάνω στα σοβαρά προβλήματα και να μην στέκεται μόνο σε δηλώσεις και φωτογραφίσεις όταν έρχονται υπουργοί και υφυπουργοί, να προσλάβει μόνιμο προσωπικό, να αναπτυχθεί και χωροταξικά η κλινική, ώστε να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες αυτής της συγκεκριμένης ευαίσθητης ηλικίας των ασθενών, και ταυτόχρονα να προσληφθεί προσωπικό ώστε να μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Αλλιώς, κυρία Δουργεράκη, θα βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές και στη συγκεκριμένη κλινική που λειτουργεί, ξαναλέω, με τον ηρωισμό γιατρών, νοσηλευτών και του υπόλοιπου προσωπικού. Άρα λοιπόν και οι χώροι, όπως επίσης και το προσωπικό, το προσωπικό το οποίο λείπει, τα παιδιά τα οποία δεν προαυλίζονται, είναι τρία από τα βασικά εκείνα σημεία τα οποία συνεχίζεται να επισημαίνεται. Από την πλευρά της διοίκησης, ποια είναι η αντίδραση? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που μας είχαν επισημάνει σε αρκετές φορές είναι ότι γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί ένας ξενώνας, ένας χώρος για τα οξέα περιστατικά της ψυχιατρικής κλινικής, που αυτό θα γίνει κάποια στιγμή το επόμενο δίχρονο τρίχρονο. Αλλά μέχρι τότε θεωρούμε ότι άμεσα θα πρέπει να αποδοθούν οι χώροι της κλινικής στην παιδοψυχιατρική κλινική, να ανοιχτούν χώροι, να μην υπάρχουν η άλλη μια φορά το απαράδεκτο καθεστώς, το να είναι κλειδωμένες οι πόρτες που σε περίπτωση σεισμού ή οτιδήποτε άλλο να μην μπορούν να φύγουν ούτε τα παιδιά ούτε οι εργαζόμενοι. Μιλάμε για ένα κλειστό τμήμα που καταλαβαίνει κανένας τι είδη προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν, και ταυτόχρονα άμεσα να προσληφθεί προσωπικό από τους επιλαχόντες των παλιότερων προκηρύξεων, ώστε να στελεχωθεί και αυτή η κλινική όπως και άλλες κλινικές με μόνιμο προσωπικό. Δεν μπορεί το προσωπικό να είναι με ημερομηνία λήξης σε μια τόσο ευαίσθητη περίοδος και ηλικία των ασθενών αυτών, που η σταθερότητα του προσωπικού είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν θέλετε, θέματα για την προαγωγή της υγείας και της αποκατάστασής τους. Αυτό είναι το ένα θέμα. Παιδοψυχιατρική κλινική. Χθες εκδώσατε μια άλλη ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, και λέτε με πρόσφατες δηλώσεις της η Διοικητρία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας προλυένει το έδαφος για τις επερχόμενες αλλαγές στον υγειονομικό χάρτη, συγχωνεύσεις νοσοκομείων, συνέχιση και διεύρυνση των μετακινήσεων προσωπικού, έναρξη των επαγγελματινών χειρουργείων. Τι θέλετε να πείτε? Κύριε Δουργεράκη, και δεν είναι απόφαση της, είναι πολιτική της κυβέρνησης. Βεβαίως, και τρέχει να την υλοποιήσει προφανώς η διορισμένη διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Κάτι που το είχαμε καταγγείλει βεβαίως, ότι πλέον
ενιαία και η κυβέρνηση και η διοίκηση της Έβδομης Υγειονομικής Περιφέρειας και η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπως και όλες οι διοικήσεις, τρέχουν να, αν θέλετε, με τα παλιά υλικά του εμπορευματοποιημένου συστήματος υγείας να συνεχίσουν ένα σύστημα υγείας που καμιά σχέση δεν θα έχει με τις ανάγκες των κατοίκων του νησιού μας και βεβαίως και της πόλης μας και του νομού μας. Ωραία. Ένα θέμα, μισό λεπτό. Για να το πάρουμε από την αρχή. Εσείς ανησυχείτε πάρα πολύ για αρχή με αυτές τις αλλαγές, διότι θα πρέπει να πούμε ότι λήγουν οι συμβάσεις υγειονομικών τέλη του 2022. Οπότε αυτό σημαίνει περαιτέρω αποδυνάμωση των νοσοκομείων. Συμβασιούχοι επικουρικοί που κάθε μήνας που έρχεται αυτές οι συμβάσεις λύνονται, επίσης μείον. Όταν μιλάτε για νοσοκομεία δορυφόρους, τι ακριβώς εννοείτε? Όπως είπε η ειδική της Έλληνας Γενικής Περιφέρειας, ότι αν λείπουν γιατροί σε κάποιο συγκεκριμένο νοσοκομείο της περιφέρειας του Αγίου Νικολάου του Βενιζηλίου, δεν θα προσλαμβάνει γιατρούς για τα συγκεκριμένα νοσοκομεία. Θα μετακινούνται οι γιατροί από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από πόλη σε πόλη για να καλύπτονται τα κοινά που η ίδια η πολιτική τους έχει δημιουργήσει. Άρα αυτό σημαίνει υποβάθμιση των ήδη υπαρχόντων νοσοκομείων που είναι προστελεχωμένα. Σημαίνει ότι οι κάτοικοι της πόλης ή του νομού δεν θα έχουν αντίστοιχες υπηρεσίες υγείας που να καλύπτουν σταθερά και μόνιμα, αλλά θα περιμένουν τους περιοδεύοντες γιατρούς ή νοσηλευτές για να καλύπτουν τις ανάγκες. Και βεβαίως αυτό το έχουμε ζήσει, κυρία Ντουργιαράκη, αν θέλετε προεόρτια, μέσα από τις συγχωνεύσεις κλινικών που έχουμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και βλέπουμε τα οδυνηρά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής των συγχωνεύσεων των μετακινήσεων προσωπικού. Δηλαδή, οι κλινικές που θα έπρεπε να είναι αυτοτελείς σήμερα στο νομό μας και στην πόλη μας, δεν υπάρχουν. Εννοώντας παιδοχειρουργική, παιδιατρική, καρδιοχειρουργική, είναι συγχωνευμένες κλινικές, με ό,τι αυτό αντίστοιχο έχει, αν θέλετε, και στην ποιότητα υπηρεσιών υγείας και στην ασφάλεια. Και όποιες άλλες συγχωνεύθηκαν με το πρόσχημα μονοθεματικά της COVID, έτσι θα παραμείνουν? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ η κυβέρνηση μας λέει κάθε μέρα ότι πλέον ο COVID είναι μια απλή γρήπη. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι ούτε μια απλή γρήπη είναι, και από την άλλη, φαίνεται ότι οι ελλείψεις προσωπικού είναι τόσο μεγάλες που δεν, αυτές οι κλινικές δεν έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα που θα έπρεπε. Και βεβαίως αυτό που μας ανησυχεί εμάς πρέπει να ανησυχεί και ανησυχεί και τους ίδιους τους κατοίκους αυτού του νησιού. Γιατί ακριβώς το επόμενο διάστημα, οτιδήποτε γνωρίζαν από άποψη δημόσιων δομών, αυτές που υπάρχουν, τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν. Και γι' αυτό καλούμε και τους κατοίκους του νησιού και του νομού και της πόλης μας σε μια εγρήγορση, ακριβώς να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για το νέο εθνικό σύστημα υγείας, της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης. Ήδη οι ελλείψεις είναι μεγάλες, κυρία Ντουργιαράκη. Είναι, αν θέλετε, πολύ υποκριτικό να λέγονται ότι έχουν έρθει προσωπικό στα νοσοκομεία, όταν ακόμα και αυτό που έχει έρθει είναι σημασιούχοι, όπως είπατε, και την ίδια ώρα τα κενά στα νοσοκομεία της Κρήτης σε μόνιμες θέσεις εργασίας είναι πάνω από 2.500 μόνιμες θέσεις εργασίας. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο λείπουν περίπου 500 θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού. Δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά κυρίως αυτό που τρομάζει είναι αυτό που καταγγέλλεται και λέτε σε όλους τους τόνους εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Βρύσαλη, η μετακύληση μεγάλου μέρους της ευθύνης για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών από το κράτος, τους ίδιους τους ασθενείς, απογευματινά ιατρία που είχαμε, απογευματινά χειρουργία στη συνέχεια. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα για όλους μας. Βεβαίως, η συμμετοχή του κόσμου στις πληρωμές που τις έχει πληρώσει και 2 και 3 φορές, σήμερα για άλλη μια φορά υποκριτικά η κυβέρνηση λέει ότι θα λύσει το πρόβλημα της μεγάλης λύσης αναμονής, ουσιαστικά κατηγοριοποιώντας τους ασθενείς. Είναι απαράδεκτο, είναι προκλητικό και βεβαίως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρήκε στρωμένο το έδαφος από τις προηγούμενες κυβερνήσεις με τα απογευματινά ιατρία, όπως είπαμε, με τις πληρωμές της συμμετοχής στα φάρμακα και στις εξετάσεις. Και αν θέλετε, έχετε να ολοκληρώσει ένα έγκλημα
εις βάρος των ασθενών. Μάλιστα. Και βεβαίως των εργαζομένων. Εμείς δεν ζητάμε να αυξηθούν οι μισθοί μας μέσα από τις πληρωμές των ασθενών. Εμείς ζητάμε να αυξηθούν οι μισθοί μας μέσα από την κρατική χρηματοδότηση. Ούτε να σας πω την αλήθεια, είτε ως νοσηλευτή είτε ως γιατρός σας θέλω dealers. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχω τον νοσηλευτή μου και τον γιατρό μου έτσι όπως πρέπει όταν μπαίνω μέσα σε ένα νοσοκομείο. Είναι και χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις, γιατί από τη δική σας την πλευρά έχετε πει κατά κόρον τους τελευταίους μήνες ότι εσείς ούτε επιθυμείτε αλλά ούτε θα συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια για να βρείτε εσείς χρήματα έτσι ώστε τα νοσοκομεία να μπορούν να λειτουργούν. Λοιπόν, κύριε Βρυσαλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να καλέσουμε και τον κόσμο βεβαίως στην εργατική Πρωτομαγιά που θα γιορταστεί και θα τιμηθεί. Θα τα ξαναπούμε. Έχουμε καιρό. Καλό Πάσχα προς το παρόν. Καλό Πάσχα. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας, κύριε Βρυσαλή.